Και ενώ όπως είδαμε στη χώρα μας, ειδικά στον μεν πολιτικό κόσμο επικρατεί μια περίεργη εφορία, ώστε να μετρά μίλια από το νήμα του τερματισμού, στο δε επιστημονικό να ακούγονται διάφορες αυτοσχέδιες θεωρίες που να καλλιεργούν αυτή την εφορία και στο βάθος κήπος ανοσία αγέλης με τις επιπτώσεις που είπαμε από φυσική λίμωξη, νεκρούς. Την ίδια στιγμή βέβαια που και οι δύο κατηγορίες δεν παραλείπουν να εκφράζουν την ανησυχία τους, όχι βέβαια με κάθε τρόπος όπως συνηθίζει να λέγεται, αλλά με κάθε μέσο, εννοείται κυρίως τηλεοπτικό, και να προειδοποιούν για τα χειρότερα. Η εφορία εναλλάσσεται με τον πανικό και η εναλλαγή αποκαλείται διαχείριση. Και να σου μέτρα και άλλα μέτρα, μέτρα περιοριστικά και όχι φυσικά, ουσιαστικά μέτρα δημόσιας υγείας. Αυτή είναι η πλέον αυθεντική μορφή της παραπλανητικής επικοινωνιακής άχλης. Απ' τη μια μεριά να σκέφτονται και να σχεδιάζουν άλλα και απ' την άλλη μεριά να λένε άλλα και να επιβάλλουν άλλα. Αλλά από αυτά που σκέφτονται ώστε να μην καταλαβαίνει κανείς πραγματικές προθέσεις, αυτό είναι ένα από τα σενάρια βέβαια. Θα μου πείτε υπάρχει κι άλλο. Υπάρχουν περισσότερα από ένα σενάρια. Το άλλο φυσικά που είναι και το πιο απλό είναι να επικρατεί άγνοια, ίσως και αφέλεια, ημιμάθεια, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί μπάλα. Και αυτό ισχύει. Ή καλύτερα μπορεί να ισχύουν και τα δύο μαζί, ή ένας πιο σύνθετος συνδυασμός των δύο σενάριων, ή πάλι να υπάρχει και κάποιο άλλο ακόμη ανάμεσα. Ό,τι όμως και να ισχύει, ένα είναι σίγουρο. Αυτό που έχουν καταφέρει είναι επικρατεί σύγχυση, πανικός, αβεβαιότητα και βοηθούντων των τηλεπερσόνων και τρόμος. Έρχεται κατόπιν η αναμενόμενη αντίδραση από την πλευρά του κόσμου που έχει γίνει αποδέκτης όλων αυτών των αντιφατικών πολλαπλών, πολυσήμαντων, στην κυριολεξία όμως ασήμαντων μηνυμάτων. Και αυτή δεν είναι άλλη από την άρνηση, την αμφιβολία, την υποτίμηση του προβλήματος, την αδράνεια, την τυφλή υπακοή, την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι σε όλους αυτούς που την ίδια στιγμή ακούει, υπακούει και παρακούει σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Με άλλα λόγια, το τέλειο αποτέλεσμα σε μια υγειονομική κρίση, σε μια πρωτόγνωρη πανδημία. Ό,τι το χειρότερο για να την αντιμετωπίσει και να βγει από αυτή. Ό,τι το καλύτερο για να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα και η επιταχία της συνταγής για την επικοινωνιακή σούπα. Με στόχο φυσικά να μην ξεχνάμε το νέο restart. Και επιμένουμε σε αυτό γιατί φέτος δεν θα γίνει το Davos. Επομένως εξακολουθεί να ισχύει ακόμη η παλιά συνταγή. Ελπίζω να το θυμάστε. Έχει γραφτεί και βιβλίο γι' αυτό. Μπορεί να μην το διαβάσατε, αλλά δεν μπορεί να μην είδατε σε εκείνο το βιντεάκι που το δείχνε φάτσα κάρτα ακόμη και μέσα στο γραφείο στο Μαξίμου. Πάμε παρακάτω. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας, αλλού συμβαίνουν άλλα. Συγκεκριμένα στο Proceedings of National Academy of Science, ας το πούμε πρακτικά την Εθνική Ακαδημία Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καταχωρήθηκε μία μελέτη η οποία εκδόθηκε από την Ιατρική Σχολή του Mount Sinai. Εκεί έχουμε και το φίλο που έχουμε φιλοξενεί στο παρελθόν, τον Πουλίκο Πουλικάκο, καθηγητή εκεί, στη Νέα Υόρκη στις 29 Νοεμβρίου του 2021, αφού πρώτα παραλήφθηκε, προσέξτε, στις 20 Ιουνίου του 2021. Η εγκεκριμένη πλέον μελέτη αυτή πρόκειται να δημοσιευτεί, έχει ντόι δημοσίευσης για τις 4 Ιανουαρίου του 2022. Η μελέτη είναι μια έρευνα που έχει κάνει μια ομάδα ερευνητών εξειδικευμένη στους ρετροϊούς, γνωστή για τις έρευνές της για το AIDS, από το Πανεπιστήμιο Columbus στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, και αφορά τους μηχανισμούς δράσης και τη συμπεριφορά του ιού SARS-CoV-2, αυτού δηλαδή που άλλοι επιμένουν να τον αποκαλούν COVID. Πριν μερικές μέρες σας είχαμε πει απ' έξω κάτι για αυτήν. Η μελέτη είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει μεγάλης προσοχής από όσους φυσικά αντιληφθούν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Είναι μια μελέτη αρκετά σύνθετη ως προς το σχεδιασμό, τη μέθοδο αλλά και τους σκοπούς της. Σήμερα παραπονές πρωτοχρονιάς, τελευταία εκπομπή του έτους, δεν είναι σίγουρα ο κατάλληλος χρόνος για να την παρουσιάσουμε. Ωστόσο επιλέξαμε να κάνουμε μόνο μια συνοπτική αναφορά σήμερα, μόνο και μόνο επειδή αυτά που ακούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο, που δύο λαλούν και τρεις χορεύουν, μας προκάλεσαν πολύ και πολύ μάλιστα. Σκοπός μας δεν είναι ούτε φόβος ούτε να σπείρεις κενά δαιμόνια.
Απλώς έτσι για να έχουμε υπόψη μας ότι τα πράγματα δεν είναι όπως κάποιοι θέλουν να τα παρουσιάζουν αποσπασματικά. Αυτό που λέει λοιπόν η μελέτη είναι ότι μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν ο SARS-CoV-2 μπορεί να εξαπλωθεί μέσω επαφών κυτάρου-κυτάρου και στην περίπτωση αυτή ποιοι είναι οι υποκείμενοι μηχανισμοί και επιπτώσεις. Στην παρούσα εργασία δείχνουμε, λένε οι επιστήμονες, χρησιμοποιώντας ψευδοτυπικό ιό τύπου lentiviral, ότι η πρωτεΐνη spike του SARS-CoV-2 μεσολαβεί στη μετάδοση του ιού από κύτταρο σε κύτταρο με αποτελεσματικότητα υψηλότερη από εκείνη του SARS-CoV. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η σύνδεξη κυτάρου-κυτάρου συμβάλλει στη μετάδοση από κύτταρο σε κύτταρο. Ωστόσο, η ACE2, η ACE, όπως λέγαμε, 2, δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Ενώ οι αυθεντικές παραλλαγές ανησυχίας Β117α και Β1351β διαφέρουν ως προς τη μολυσματικότητα χωρίς μεσολάβηση από κύτταρα σε κύτταρα, συγκρινόμενες με τον αρχικό τύπο του ιού, αλλά διαφέρουν επίσης και μεταξύ τους. Αυτές οι παραλλαγές έχουν παρόμοια ικανότητα μετάδοσης από κύτταρο σε κύτταρο και παρουσιάζουν διαφορετική ευαισθησία όσον αφορά τη δυνατότητα εξουδετέρωσής τους από τους ορούς των εμβολιασμένων. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας θα συμβάλλουν, λένε οι επιστήμονες, στην καλύτερη κατανόηση της εξάπλωσης και της παθογένειας του SARS-CoV-2. Τι λέει λοιπόν αυτή η ερευνητική μελέτη? Πρώτον, κάτι που μέχρι στιγμής δεν γνωρίζαμε, ότι δηλαδή ο ιός έχει την ικανότητα να μεταδίδεται στον οργανισμό όχι μόνο εισερχόμενο σε καθένα κύτταρο, αλλά μπορεί να μεταδίδεται από ένα μολυσμένο κύτταρο σε ένα άλλο. Οι ίδιοι επιστήμονες παρομοίασαν τη δράση αυτή του ιού ως stealth. Φαντάζομαι ότι όλοι ξέρουμε τι είναι η τεχνολογία stealth. Είναι εκείνο το αεροπλάνο που διαφεύγει από τα ραντάρ. Επομένως, κατά τους επιστήμονες της μελέτης αυτής, ο ιός έχει την ικανότητα να περνάει απαρατήρητος και να μολύνει και άλλα κύτταρα μέσα στον οργανισμό, ξεφεύγοντας από τα ραντάρ και τους μηχανισμούς της ανοπροστασίας. Αν αυτή δεν είναι σημαντική και σοβαρή μελέτη, όχι να την πάρουμε ως βίβλο, αλλά για να την προσέξουμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ποιες είναι. Δεύτερον, μέχρι τώρα ξέραμε ότι έπρεπε να βρει τους υποδοχείς του ACE2, του ACE που λέμε εμείς, για να μπει μέσα στα κύτταρα. Φαίνεται όμως ότι με αυτή τη μελέτη δεν τους χρειάζεται απαραίτητα. Μπορεί και αλλιώς. Φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό, εφόσον ισχύει βέβαια, έτσι, για το τι είδους όργανα και ιστούς θα προσβάλλει έχοντας μια τέτοια ικανότητα. Τρίτον, στη μετάδοση του SARS-CoV-2 από κύτταρο σε κύτταρο εμπλέκεται και ο μηχανισμός της ενδοσωμιακής εισόδου. Και να πως χαρακτηρίζουν ακριβώς την ανακάλυψή τους αυτοί. Ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα γράφουν που προέκυψε από τις μελέτες μας ήταν ότι παρά τον κρίσιμο ρόλο της επαφής κυτάρου-κυτάρου και της συγχώνευσης με τη μεσολάβηση της πλασματικής μεμβράνης, οι ενδοσωμιακές οδοί εισόδου εμπλέκονται επίσης στη μετάδοση από κύτταρο σε κύτταρο του SARS-CoV-2 και SARS-CoV. Και λίγο παρακάτω στην ανακοίνωσή τους, η ανακάλυψη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτά τα αποτελέσματα συνολικά θυμίζουν, προσέξτε, προηγούμενες μελέτες από τον HIV και τον Ebola, όπου η ενδοκυτάρωση και η διάσπαση της προτεάσης απαιτείται για τη μετάδοση από κύτταρο σε κύτταρο αυτών των περιτελειγμένων ιών. Γιατί είναι ενδιαφέρον? Απλούστατα γιατί ο ιός SARS-CoV-2, προσέξτε, δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια με τους άλλους δύο, δηλαδή τους HIV και Ebola, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται να έχει παρόμοιες ιδιότητες. Δεν το προχωράμε το θέμα, το σταματάμε εδώ. Τέταρτον, η μετάδοση του SARS-CoV-2 από κύτταρο σε κύτταρο, γράφουν, είναι ανθεκτική στα εξουδετερωτικά αντισώματα και στο πλάσμα από ασθενών που έχουν αναρρώσει. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι ο ιός έχει τη δυνατότητα να ξεφεύγει και από τα εμβόλια. Αυτό φυσικά δεν απευθύνεται σε αυτούς που υποτιμούν το εμβόλιο, αλλά σε αυτούς που το θεωρούν πανάκια και έχουν επενδύσει τα πάντα σε αυτό, από το δικό τους success story μέχρι τη δική μας υγεία. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Αυτά τα λέει η ομάδα των επιστημόνων που έκανε τη μελέτη,
Αυτοί λοιπόν προκειμένου κάποιοι να τα έχουν υπόψη τους και να μην παίζουμε θέματα πολύ μεγαλύτερα από τον μπόι τους αποσπασματικά, θα επανέρθουμε με τη νέα χρονιά, κοντά είναι οι μέρες που θα δημοσιεύσουν πλήρως, και τότε να δούμε τι θα λένε όλοι αυτοί.